Λοιπόν, για ακούστε με λίγο τώρα για το πώς θα γίνει το γύρισμα. Εντάξει. Βγάζετε όλες τα γυαλιά ηλίου καταρχάς. Δεν θα έχετε γυαλιά ηλίου, δεν γράφετε ωραία στην κάμερα έτσι τα γυαλιά. Βγάζετε τα όσα είναι γυαλιά ηλίου, τα βγάζετε. Τα γυαλιά οράσεως δεν πειράζουν. Οράσεως δεν πειράζουν. Γυαλιά ηλίου όμως θα τα βγάλετε, δεν μπορεί να γίνει γύρισμα έτσι. Θα σηκωθείτε από τις καρέκλες που κάθεστε τώρα, όρθιες θα είστε όλες. Σηκωθείτε τις καρέκλες. Όρθιες, όλες θα είστε όρθιες. Για λίγα λεπτά θα είστε όρθιες. Πρώτη μέρα που είχαμε μαλλί και τα κουμπέλα. Είναι η διαδικασία για να σας ευχαριστήσουμε και να δείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι το Δοξάτο είναι ζωντανό και ζωηρό. Τι καλό ετοιμάσατε. Εγώ έκανα διαρρεσφαρμά. Έκανα και κοκκινιστό με μελιτζάνες και γλυκάκια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Εγώ είχα ετοιμάσει και την κομπότα. Με καλοποκίσιο λέγω. Και στα διάφορα. Εγώ έκανα την κολιόπιτα παραδοσιακή με κολοκύ, τυρί και αυγά. Είναι μια παραδοσιακή πίτα. Γεια σας. Εγώ έκανα την κολιόπιτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη κυρία. Γεια σας. Και εγώ έκανα στερεότυπα. Εγώ έκανα στερνοδάκια και περαβανί. Και γλυκό, έτσι, να μας γλυκάνε. Σας ευχαριστούμε που τιμάτε με την παρουσία σας στο χωριό μας. Έφτιαξα τα πυροσί, παραδοσιακή ποντιακή στην Ταρδιπτοπολή. Αν και δεν έχω σχέση με το ποντιακό στοιχείο, κατοικώ όμως εδώ και έμαθα καινούριες συνταγές. Εγώ έκανα την παραδοσιακή κοτόπιτα αλλιώς, με πιπεριές και μανιτάρια και την τύλιξα σε ρολάκια για πιο εύκολο σερβίρισμα. Επίσης η φίλη μου η Πιπίτσα που ταξιδεύει για Βερολίνο άφησε αυτό το ωραίο ρεβανί με πορτοκάλι να σας το παρουσιάσω. Στέλνω χαιρετίσματα στην κόρη μου που εργάζεται στην Αγγλία. Εδώ και πέρα μας είναι ο χαιρετισμός στην αδερφή μου και στα μέσα μου στην Γερμανία.